Παρακαλώ, από τη Μόρια με τον κοινοτάρχη της Μόριας. Η Μόρια, ένα παραδοσιακό και γραφικό χωριό, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μυτιλίνια, την πρωτεύουσα της Λέσβου, έγινε γνωστή τα τελευταία χρόνια λόγω του πρώτου κέντρου υποδοχής μεταναστών. Έχουμε μεγάλα προβλήματα με τους πρόσφυγες και μετανάστες τώρα. Έχουμε υπερπληθυσμό και δυστυχώς δεν βλέπουμε άμεση λύση. Τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Ο κόσμος εδώ βοήθησε στην αρχή όσο μπορούσε, συμπαραστάθηκε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα. Έχουμε κλοπές, έχουμε διάφορα γεγονότα και ο κόσμος είναι πολύ ανήσυχος και ανυπόμονος. Θέλει γρήγορες λύσεις. Τώρα έχουμε καινούργια μόδα. Έχουμε από τις γεωτρήσεις, ανεβάζουμε τις αντλίες πάνω, κόβουμε τα καλώδια και τα χρησιμοποιούμε για να πάρουμε φωτισμό στις σκηνές. Βέβαια σύρματα, ελαιόδειχτα, πάσαλοι κλπ. Είναι παλιά ιστορία. Τώρα έχουμε την καινούργια ιστορία με τις γεωτρήσεις. Συν τις ελιές που έχουμε ένα-δυο φυλές που πρέπει να γνωρίζουν από ελιές και έχουμε και τσακιστές τώρα αυτή τη στιγμή κάνουμε. Ακούστηκε από την κυβέρνηση ότι θα τους επιμορφώσουμε τώρα, λέει, θα κάνουμε ειδικά σεμινάρια για να μάθουν διάφορες δουλειές. Πιθανώς, αν έχει κάποιος κάποιο πρόγραμμα, εγώ δεν το γνωρίζω. Ας μας το αναλύσει να το μάθουμε κι εμείς και άμα μπορούμε να βοηθήσουμε, πολύ ευχαρίστως.